υπάρχουν αυτά. Και ήμουνα καλή στο quiz που είπε. Ήσουν σε μεγάλη ηλικία σκηνοθέτη ηθοποιό. Τον βρήκαμε τη μία. Τον έφαγα λάχανο. Θέλω να τα λε και στου φίλου σου αυτά. Αλλά τι να πει. Τα κινηματογραφικά τα ξένα. Τίποτα να μην πει τώρα. Δεν μπορεί να πει κάποια πράγματα. Τίποτα. Τελικά το τρέλερ το είδαμε τη ταινία. Έτσι από την παίξαμε. Παίζαμε τα πλάνα τη ταινία τόση ώρα που μιλάγαμε. Είσαι αφηρημένη όμω. Πήρε η κριτική του για τον Γιάννου Ρίμς. Ναι, είδες καμιά φορά, ενώ η ταινία είναι του δημιουργού που λέμε, του σκηνοθέτη, έχει πολύ ενδιαφέρον σενάριο, δεν μπορεί παρά να μην σε απασχολήσει ο κεντρικός άνθρωπος και να πας και λίγο πίσω και να τον θυμηθείς σε άλλα. Δηλαδή, είναι ανθρώπινη αδυναμία αυτή, θα πρέπει να απασχολείσαι μόνο με αυτό που είναι στην οθόνη, σαν να μην έχει ξαναπαίξει ο άνθρωπος αυτός, για να μην αδικήσεις κιόλας. Αλλά βλέπεις αυτό το πρόσωπο και αρχίζεις και θυμάσαι πόσες φορές έχεις βαρεθεί, ενδεχομένως έχεις πει τι κρίμα. Τι κρίμα αυτό το ωραίο παιδί που εντωμεταξύ που λέμε, τον αφήνουμε απ' έξω σε αυτούς που δεν γερνάνε. Στον Brad Pitt, στον Tom Cruise, στον. Πώς χρόνο. Είναι 48 χρονών. Ναι, 47. Αυτός και αν είναι Dorian Gray. Είναι ολόιδιος με τον Brad Pitt. Είναι απίστευτο αυτό. Ένα, έχει και καλά. Έχει πολλά καλά αυτό το παιδί. Είπαμε, είναι ευγενικό παιδί, όμορφο, φοβερή κινηματογραφική παρουσία. Εγώ είπα πιο πολλά καλά που εσείς να σας αρέσει ούτε στο σπίτι. Όχι, εμένα λίγο αδιάφορος μου είναι, όχι ότι δεν μ' αρέσει. Χειρότερο δεν υπάρχει από αυτό, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι αδιάφορος, είναι το πιο βαρύ από όλα. Εντάξει, συγγνώμη, στον Κιάνο. Είμαι εγώ συγγενής του. Θέλω να πω συγγνώμη στον Κιάνο, αλλά δεν. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τρέιλερ, διότι βγαίνει και αυτό το έργο μεθαύριο. Βγαίνει και αυτό μεθαύριο, ναι, Πέμπτη. Now, Max, Henry, what are you in for? Bank robbery. Freeze! I didn't do it. What are you in for? Life. I gotta call you back. I just ran someone over. Are you okay? What are you doing here? Are you here to sue me? No. Good. You came to jail? They asked me to help you rob a bank? I did the time. I may as well have done the crime. What are you doing after your rehearsal? What? That was your story, Henry. Just got out of prison. Wow. There's a tunnel. Runs from the bank to the theater. You're gonna rob the bank that you already went to jail for robbing? Yeah. I tell you what, we do it the old-fashioned way. We go in with guns. No guns. What? Well, why? Someone could get hurt. Oh, that's very sweet of you, Henry. The same bank. Now that's poetry. So glad I ran you over. You told everything we're doing? Yeah. It's a crime. A crime supposed to be secret. Does this make me an accessory? I got an idea. What if you played Lepakin? I'm not an actor. You're not a bank robber either. You're doing that, aren't you? I have to come from here to speak with your heart. I love you. Have you ever been in love? Εκεί στο φίλι επάνω κόφτε το. Όσοι θέλετε, η ταινία βγαίνει σε δύο μέρες, μεθαύριο Πέμπτη. Πόσες ταινίες βγαίνουν αυτήν την εβδομάδα, Δωρή μου? Εννέα ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές βγαίνουν και επανεκδόσεις. Το Love Story ωραίο βγαίνει από το Δήμο. Όχι, δεν σταματάει ποτέ και έχει. Όχι. Και τα καλοκαίρια πρεμιέρες. Ναι, και επανεκδόσεις σου λέω. Με κλασικές ταινίες. Το Party βγήκε καλά, ξανά την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πάντα. Ναι, αλλά τώρα με ωραίες κόπιες κλπ. Και όσοι δεν θέλουν τα καινούργια, πάμε και παλιά. Πιο παλιά. Έβλεπα προχτές την Νόβα το πρωί κατά τις 5.30-6 ώρα που είχα ξυπνήσει και κόλλησα και περίμενα τελειώσει και λέω θα έχει πλάκα να ξεχαστώ και να μείνω στο κρεβάτι και να βλέπω την ταινία που μάλλον τελικά δεν την είχα δει. Σιωπηλός Μάρτης με το Hitchcock εννοώ με την κάμερα λες και τον με αυτό που είχε τύχει χτυπήσει τα πόδια του και τα έβγαζε φωτογραφίες και είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Καταπληκτική σου λέω, έμεινα στο κρεβάτι πρωί και έλεγα θα έχει πλάκα να ξεχαστώ και να μείνω εδώ. Και τα κάνω και εγώ εκεί κόλλησα. 7 παρά, αλλά καμιά φορά τώρα το τελευταίο καιρό, μία η ζέστη, μία το ένα, μία το άλλο. Μπορεί να είχε ξυπνήσει τα λόγια του παπά κατά τις 6 παρά. Οπότε εκείνη την ώρα τι να, δεν τι υπάρχει ταινία. Τίποτα. Πάω εκεί στην Ελλάδα και ψάχνω να βρω δωμάτια. Τι ωραία ταινία! Τι πάθος, τι λαγνία που υπήρχε, τι ειδονοβλεψία που ήταν με την κάμερα απέναντι. Το ήθελε και δεν το ήθελε. Ποια ταινία ήταν αυτή με τον ειδονοβλεψία που τον είχαν στημένη? Του Κάρπεντερ. Του Μπράιν Ντε Πάλμα λέει. Του Ντε Πάλμα, το. Πώς με κατάλαβε. Με τη Μέλανι Γκρίφιθ. Το Buddy Double, αυτό είναι. Ναι. Με τη Μέλανι Γκρίφιθ. Μπράβο, τα καλά τη. Συγγνώμη, αυτή την είδαμε μαζί πέρσι. Στην Χαλκιδική. Είδαμε. Στη Χαλκιδική, δεν θυμάσαι. Γι' αυτό θα τη θυμάμαι. Θα την είδαμε πρόσφατα. Ξύπναμε να δω το τέλο. Την είχε δείξει. Βλέπουμε εμείς ταινίες. Με ραντεβού, ξύπναμε να δω το τέλο. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. 5 τυχεροί κερδίζουν τα γιαούρτια Activia για 15 μέρες ο καθένας. Θέλουμε να είναι από το νομό Αττικής για να τα στείλουμε εύκολα και ωραία. Στο kme1 παπάκι.gr θέλουμε μόνο το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας. Τίποτε άλλο. Διαφημίσεις.